Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου. Δυσαρεστήθηκεν ο Σελευκίδης Δημήτριος να μάθει που στην Ιταλία έφθασεν ένας Πτολεμαίος σε τέτοιο χάλι με 3 ή 4 δούλους μονάχα, πτωχοντυμένος και πεζός. Έτσι μια ηρωνία θα καταντήσουν πια και παίγνιο μες στην Ρώμη τα γέννη των, που κατά βάθος έγιναν σαν ένα είδος υπηρέτε των Ρωμαίων, το ξέρει ο Σελευκίδης, που αυτοί τους δίδουν και αυτοί τους παίρνουνε τους θρόνους των αυθαίρετα ως επιθυμούν, το ξέρει. Αλλά τουλάχιστον στο παρουσιαστικό των ας διατηρούν κάποια μεγαλοπρέπεια, να μην ξεχνούν που είναι βασιλείς ακόμη, που λέγονται αλίμονον ακόμη βασιλείς. Γι' αυτό συγχύστηκε ο Σελευκίδης Δημήτριος και αμέσως πρόσφερε στον Πτολεμαίο ενδύματα ολοπόρφυρα, διάδημα λαμπρό, βαρύτημα διαμαντικά, πολλούς θεράποντες και συνοδούς, τα πιο ακριβά του άλογα, για να παρουσιαστεί στην Ρώμη καθώς πρέπει, σαν Αλεξανδρινός Γρεκός μονάρχης. Αλλά ο Λαγίδης που ήλθε για την επετεία ήξερε τη δουλειά του και τα αρνήθηκε όλα. Διόλου δεν του χρειάζονταν αυτές οι πολυτέλειες. Παλιοντυμένος, ταπεινός, μπήκε στη Ρώμη και κόνεψε σε ενός μικρού τεχνίτου σπίτι. Και έπειτα παρουσιάστηκε σαν κακομοίρης και σαν πτωχάνθρωπος στη Σύγκλιτο. Έτσι με ποιο αποτέλεσμα να ζητιανέψει. Οροφέρνης. Αυτός που εις το τετράδραχμον επάνω μοιάζει σαν να χαμογελά το πρόσωπό του, το έμορφο, λεπτό του πρόσωπο, αυτός είναι ο Οροφέρνης Αριαράθου. Παιδί τον έδιωξαν από την Καπαδοκία, από το μεγάλο πατρικό παλάτι και τον εστήλανε να μεγαλώσει στην Ιωνία και να ξεχαστεί στους ξένους. Α, εξέσχες της Ιωνίας νύχτες, που άφοβα και ελληνικά όλος διόλου εγνώρισε πλήρη την ειδονή. Μες στην καρδιά του πάντοτε ασιανός, αλλά στους τρόπους του και στην λαλιά του Έλλην. Με περουζέδες στολισμένος, ελληνοντυμένος, το σώμα του με μύρωνη ασεμιού ευωδιασμένο και από τους ωραίους της Ιωνίας νέους, ο πιο ωραίος αυτός, ο πιο ιδανικός. Κατόπι, σαν οι Σύροι στην Καπαδοκία μπήκαν και τον εκάμαν βασιλέα, στην βασιλεία χύθηκεν επάνω για να χαρεί με νέον τρόπο κάθε μέρα, για να μαζεύει αρπακτικά χρυσό και ασήμι και για να εφραίνεται και να κομπάζει, βλέποντας πλούτη στιβαγμένα να γυαλίζουν. Όσο για μέρημνα του τόπου για διοίκηση ούτε ήξερε τι γίνονταν τριγύρω του. Οι Καπαδόκες γρήγορα τον βγάλαν και στη Συρία ξέπεσε μες στο παλάτι του Δημητρίου να διασκεδάζει και να οκνεύει. Μια μέρα ωστόσο την πολλήν αργία του συλλογισμοί ασυνήθιστη διακόψαν. Θυμήθηκε που από την μητέρα του Αντιοχίδα και από την παλιά ανεκείνη Στρατονίκη και αυτός βαστούσε από την κορώνα της Συρίας και Σελευκίδης ήτανε σχεδόν. Για λίγο βγήκε από την Λαγνία και από την Μέθη και ανίκανα και μισοζαλισμένος κάτι εζήτησε να ραδιουργήσει, κάτι να κάνει, κάτι να σχεδιάσει και απέτυχε νικτρά και ξουδενώθη. Το τέλος του κάπου θα γράφει και χάθη. Ή ίσως η ιστορία να το πέρασε και με το δίκιο της τέτοιο ασήμαντο πράγμα δεν καταδέχθηκε να το σημειώσει. Αυτός που στο τετράδραχμον επάνω μια χάρη αφήκε από τα ωραία του νιάτα, από την ποιητική εμορφιά του ένα φως, μια μνήμη αισθητική αγοριού της Ιωνίας, αυτός είναι ο Οροφέρνης Αριαράθου. Αλεξανδρινή βασιλής. Μαζεύτηκαν οι Αλεξανδρινοί να δουν τις Κλεοπάτρας τα παιδιά, τον Κεσαρίων και τα μικρά του αδέρφια, Αλέξανδρο και Πτολεμαίο, που πρώτη φορά τα βγάζαν έξω στο γυμνάσιο, εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς με στη λαμπρή παράταξη των στρατιωτών. Ο Αλέξανδρος τον είπαν βασιλέα της Αρμενίας, της Μηδίας και των Πάρθων. Ο Πτολεμαίος τον είπαν βασιλέα της Κιλικίας, της Συρίας και της Φινίκης. Ο Κεσαρίων στέκονταν πιο έμπροστα, ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλλή, στο στήθος του ανθοδέσμι από ιακίνθους, η ζώνη του διπλή σειρά σαπφύρων και αμεθίστων, δεμένα τα ποδήματά του μάσπρες κορδέλες και εντυμένες με ροδόχρωα μαργαριτάρια. Αυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς. Αυτόν τον είπαν βασιλέα των βασιλέων. Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά. Αλλά η μέρα ήταν ζεστή και ποιητική, ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό, το Αλεξανδρινό γυμνάσιον ένα θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης, των αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη, ο Κεσαρίων όλο χάρις και μορφιά, της Κλεοπάτρας γιος, αίμα των λαγιδών. Και οι Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή και ενθουσιάζονταν και πεφημούσαν ελληνικά και αιγυπτιακά και πιεβραίικα, γοητευμένοι με το ωραίο θέαμα. Όλο που βέβαια ήξευραν τι άξιζαν αυτά, τι κούφια λόγια ήσανε αυτές οι βασιλείες.